φιλοξενία. Λοιπόν, παρακαλώ. Εκπαιδευτικός εσείς. Εκπαιδευτικός της περιοχής. Της περιοχής, στην Αραδίπ, σωστά. Ναι, γιατί λέγεται, είναι... δηλαδή, αυτό που το κρύβουμε, αλλά όλα τα sites, όλα στις ιστοσελίδες, βγάλουν τα ούλα και εμείς πρέπει να είμαστε με διμένον το στόμα, εγώ ακόμα δεν το κατάλαβα. Κάντε κάτι στη Βουλή γι' αυτό, διαφορετικά να τα βάλω μαζί σας. Ποιον πραγματό. Ότι εμάς μας πιάνουν οι νομοθεσίες που δεν πιάνουν άλλους. Δεν μπορούμε να λαλούμε πολλά πράγματα εμείς. Εντάξει, νομίζω το σχολείο έγινε γνωστό. Δεν μπορούμε να πούμε ποιο σχολείο είναι. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι να δούμε με σοβαρότητα τι έγινε, να διερευνηθεί τι έγινε και να διασφαλίσουμε τι δεν θα γίνει στο μέλλον. Να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό, για έναν πολύ σοβαρό περιστατικό. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι τη διαχείριση που έγινε όταν έγινε το περιστατικό, και να συγχαρώ για τους συναδέλφους για τις πρώτες βοήθειες. Ο πρώτος βοηθός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες ίσως να σώσει και τη ζωή του παιδιού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να το σημειώσω. Βεβαίως θα μπορούσαν να αποτρέψουν το να πάνε τα παιδιά εκεί που πήγαν, εντάξει, έτσι. Περιστατικά τέτοια, γιατί έψαξα, μίλησα και με τη μητέρα, και όταν το παιδί ήταν εκτός κινδύνου, και η μητέρα θέλω να συγχαρώ, γιατί ο στόχος της ήταν τι θα κάνουμε για να αποτραπεί το επόμενο παιδί. Ακριβώς. Να φτάσει. Μετά, όταν ξεπέρασε τον κίνδυνο, η έννοια της μητέρας, και θέλω να το καταθέσω, ήταν τι θα κάνουμε για να μην βρεθεί άλλη οικογένεια, άλλο παιδί σε αυτή τη θέση που βρέθηκε η ίδια. Άρα, το να αποτρέψουμε, ναι, τα παιδιά στα σχολεία, τα διαλύματα μπορεί να συμβεί, μπορεί να ξεφύγουν της προσοχής των παιδονόμων. Μιλούμε για σχολεία, ειδικά το ΔΕΛΤΑ της Αραδίπ, που είναι τεράστιο σχολείο με αχανείς χώρους. Τα παιδιά απαγορεύεται να πάνε στον πρώτο όροφο το διάλειμμα. Απαγορεύεται. Τα παιδιά χωρίς άδεια πήγαν να πιάσουν τα παγουρίνα, έγινε ό,τι έγινε. Και δυστυχώς το γυαλί δεν ήταν ασφαλείες. Άρα, πρέπει να δούμε. Έγραψα και συγκεκριμένο θέμα μαζί με τους συναδέλφους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα καταρτηθεί σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας με στόχο να συζητηθεί την επόμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Τι κάνουμε για να αλλάξουν όλα τα γιαγιά για να μπουν γιαγιά ασφαλείας ή αν είναι δυνατόν. Αφού υπάρχει η κύκλωση που το 17. Ναι, υπάρχει. Απλώς μπορεί να μην υπάρχουν κονδύλια. Επικοινώνησα χτες τον κύριο Μαραγκό, μου είπε ότι αυτά τα περιστατικά του ζήτησε να τα αλλάζουν και να στέλνουν τα κονδύλια να πληρώνονται από την Υπουργείο Παιδείας, ειδικά όταν είναι θέματα ασφαλείας, αλλά για κάποιο λόγο δεν έγινε. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα σχολεία τα οποία έχουν. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα γυαλιά, όχι στις τουαλέτες ή στις πόρτες τέλος πάντων, αλλά τα γυαλιά που είχαμε εμείς στα δημοτικά μας, που ήταν, ξέρετε, εκείνα τα γυαλιά από στο φύλλο, υπάρχουν ακόμα ή αντικατασταθήκαν? Έχει σχολεία τα οποία οι υποδομές είναι παγιές. Έχει σχολεία, τα καινούργια σχολεία και όλα τα καινούργια σχολεία μας εδιαίρεσαν. Θυμάστε εκείνα που ήταν με το σιδέροντο λεπτό. Ναι. Φτάσετε τα, ναι. Φτάσαμε, ναι. Γιατί θεωρείτε με παράξενα, έτσι με τόσο μεγάλη. Όχι, το θέμα είναι ότι πλέον τα καινούργια σχολεία που χτίζονται με προδιαγραφές για γιαγιά ασφαλείας. Τα γιαγιά ασφαλείας είναι τα γιαγιά τα οποία μπαίνουν για ειδική με βράνη πάνω, είτε από τη μια πλευρά από τις δύο. Πλέον, χτες, έκανα για μια έβρα, υπάρχουν γιαγιά των αυτοκινήτων, τα οποία πλέον δεν είναι γιαγιά ασφαλείας με βράνη, είναι για ειδικά tempered glass, τα οποία διαλύονται σε μικρά κομματάκια και δεν προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς. Άρα, ακόμα και μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να κρίνουμε ότι ούτε τα γιαγιά με τη μεμβράνη μπορεί να είναι το πλέον ασφαλές και να δούμε ότι με ένα πρόγραμμα όλα τα γιαγιά στα σχολικά κτίρια να αντικατασταθούν. Ωραία. Με αυτό το γυαλί. Το κρίμα. Θέλω να σημειώσω ακόμα ένα σημείο. Είναι η στήριξη των παιδιών που ζήσαν το περιστατικό. Ναι, ναι. Επικοινώνησα με μια συντετική λειτουργό και μου είπαν ότι γίνονται προσπάθειες για να στηριχτούν τα παιδιά. Σκεφτείτε τι έζησαν τα παιδιά, επειδή έζησα και εγώ πάρα με περιστατικό πριν 10 χρόνια σε σχολεία με ατύχημα, με μαθητή, με γιαγιά. Και εντρομακτικό το τι ζουν τα παιδιά. Άρα χρειάζονται και άμεση στήριξη ψυχολογική από ειδικούς ψυχολόγους, οι οποίοι θα επισκεφτούν τα σχολεία. Αλλά το εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι στο τι κάνουμε για να αποτρέψουμε το επόμενο. Μικροατυχήματα θα συμβαίνουν στα σχολεία. Ναι, τα παιδιά ζωντανά θέλουμε να παίζουν. Υπάρχει λύση, επειδή τα ζήσανε όταν ήταν ο κορονοϊός που βάζαμε τα παιδιά στο διάλειμμα και κάθεται ο ένας και το επόμενο παιδί ήταν στο ένα μέτρο μακριά. Σίγουρα δεν θα παθούν. Αλλά δεν είναι αυτό η λύση. Μάλιστα. Άρα η λύση είναι να δημιουργήσουμε περιβάλλον στα σχολεία μας. Να παίζουμε με ασφάλεια, να κοινωνικοποιούνται με ασφάλεια και να προλάβουμε τα σοβαρά περιστατικά. Μικροατυχήματα πάντα θα συμβαίνουν, απλώς πρέπει να περιορίζουμε. Έτσι, σωστά. Και όταν έχει να κάνει, κύριε Ιωάννου, με θέματα ασφάλειας, εν έτη 2024. Κύριε Αγαπητού, έχουν προκύψει αρκετά ερωτήματα. Και από αυτά τα οποία έχουμε ακούσει σήμερα, αλλά και από αυτά τα οποία είχαμε ακούσει χθες, αλλά και από αυτά τα οποία δεν είχαμε ακούσει τις προηγούμενες μέρες. Και το πρώτο μου ερώτημα εμένα είναι γιατί έγινε μια προσπάθεια απόκρυψης του περιστατικού. Και δεν εννοώ μόνο τα φώτα της δημοσιότητας.
Μπορώ να επιβεβαιώσω εγώ ότι την Παρασκευή το πρωί, μία μέρα μετά το συμβάν, το αρμόδιο άτομο στο Υπουργείο Παιδείας δεν γνώριζε για το συμβάν. Θα το επιβεβαιώνω κι εγώ. Ωραία. Άρα... Όλοι ενημερώθηκαν χτες. Δεν είναι δυνατόν. Τι περιμένετε, από το Υπουργείο, πότε ενημερώθηκε. Στο Υπουργείο, δεν ξέρω, εντάξει, τεχνικές υπηρεσίες, σχολική φορεία. Βέβαια το ήξερε, αφού σπάσανε και το γυαλί. Ας ας πάντα να ξεκινήσω τώρα. Σας λέω, ρώτησα για το συγκεκριμένο περιστατικό την Παρασκευή το πρωί σε αρμόδιο άτομο στο Υπουργείο, το οποίο δεν γνώριζε για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενώ και το ίδιο το μακάριο το νοσοκομείο δεν γνώριζε από πού προήλθε το συγκεκριμένο περιστατικό και να πώς ήξερε ενδεχομένως να μην ήθελε να... Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ζήτημα για το φως της δημοσιότητας. Όχι, είναι ζήτημα όμως γιατί έγινε όλα, προσπάθεια ακριβώς απόκρυψης του περιστατικού. Το δεύτερο, όσον αφορά το γυαλί και τα ζητήματα ασφάλειας. Για μένα καμία δικαιολογία δεν είναι ανοιχτή. Γιατί αν κάνουμε εκπτώσεις στα ζητήματα ασφάλειας ή λέμε ότι δεν έχουμε κονδύλια, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας στην Κύπρο. Γιατί και γι' αυτό ρωτήσαμε, για να λέμε και πράγματα τα οποία ισχύουν στην πραγματικότητα και να καταλογίζονται και ευθύνες εκεί που πρέπει. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει εγκύκλιος από το 2017 που λέει αλλάξτε τα γιαγιά ή τοποθετήστε συγκεκριμένη μεμβράνη ασφαλείας πάνω στα γιαγιά, τότε ειδικά για αυτό το θέμα οι σχολικές εφορίες έπρεπε να τρέξουν πρώτες να κάνουν αυτά τα πράγματα. Λέει ο κ. Μητρέας ότι τους δόθηκαν τα χρήματα του 2017-2023. Δεν έχω υπόψη με αυτό το πράγμα. Άλλο γνωρίζω όμως, ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται οι εργασίες και δίνονται αμέσως μετά μάλιστα, τα χρήματα. Σωστό. Αυτό είπε αλλά, και ο κ. Αλαμπρίδης πριν. Αλλά ακόμα κι αν ισχύει αυτό το οποίο λέτε, κατά τη δική μου εκτίμηση, το θέμα ασφάλειας έπρεπε να προέχει οποιασδήποτε άλλη εργασία γινόταν στα συγκεκριμένα σχολεία. Και οποιοδήποτε οικοδομή, όταν δεν πληρεί τα θέματα ασφάλειας, δεν ανοίγει. Ναι, ναι, όταν παραλυφθεί για το σχολείο, όμως δεν ισχύει ο κανόνας της. Ναι, αλλά αναβαθμίζεται. Ενώ ναι. Για όνομα άρα του Θεού. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν γίνονται ελέγχοι για τις εγκύκλους οι οποίοι στέλνουν. Ναι, και από ποιους. Ακριβώς. Το τρίτο ζήτημα. Έχουμε προτρέξει και πάλι. Για να σας πω ότι προσπαθώ να μεταφέρω. Ότι γίνεται μια προσπάθεια ο Α να πει έτσι, ο Β να πει ότι έγινε έτσι, ο Γ να πει ότι έγινε έτσι. Για το γυαλί άκουσα ότι είχε μεμβράνη, αλλά την αφαίρεσαν κάποιοι εξωσχολικοί, που δεν είναι αδύνατο σχεδόν να αφαιρεθεί αυτή η μεμβράνη. Το τρίτο ζήτημα. Λέμε ότι δεν είναι bullying και έγινε κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Δηλαδή, την ώρα του διαλύματος δεν γίνονται bullying. Γι' αυτό προτρέχουμε. Έχουμε να προτρέξει από τη μια, ακούμε ότι θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες, και από την άλλη λέμε ότι δεν ήταν bullying. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι στα σχολεία γίνεται προθέρμανση και είναι ένας προθάλαμος των όσων βγαίνουν έξω στην κοινωνία το συγκεκριμένο θέμα. Και το τέταρτο, υπήρχαν παρόμοια περιστατικά με το συγκεκριμένο παιδί και τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία γνωρίζουν οι γονείς οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Δεν είναι ζήτημα ούτε στοχοποίησης του παιδιού, ούτε τίποτε. Αλλά αν χρειάζεται την κατάλληλη υποστήριξη, ψυχολογική, αν χρειάζεται να έχει συνοδό μαζί του, αν χρειάζεται. Και δεν μιλάμε για τον 8χρονο, έτσι που είναι στο... Όχι, δεν μιλάω για τον 8χρονο. Λέω για το άτομο το οποίο προκάλεσε όλο αυτό το ζήτημα. Αν το προκάλεσε, κύριε Ιωάννη. Αν το προκάλεσε. Έχουν συμβεί παρόμοια περιστατικά. Αν έχουν συμβεί, γιατί δεν έχουν ληφθεί τα οποιαδήποτε μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η δράση πριν χειροτερεύσει η όλη κατάσταση. Καλή η ψυχολογική υποστήριξη, καλά τα διάφορα προγράμματα, καλώς να γίνουν, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε το Υπουργείο Παιδείας πώς διασφαλίζει ότι ειδικότερα στα ζητήματα της ασφάλειας γίνονται όλα αυτά τα οποία λέει και προλαμβαίνει περιστατικά κάνοντας το πιο απλό για μένα, τον έλεγχο. Δηλαδή στέλνοντας αύριο σε κάθε σχολική εφορία. Έχουμε ζήτημα με τα γιαγιά, με βράνες. Έχουμε ζήτημα με τα κάγκελα. Τα έχετε κάνει, τα έχετε. Δείξτε μας τα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά τα ζητήματα ή να τα μεταθέτουμε παρακάτω. Μάλιστα, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Γιατί βλέπω και τον κύριο Παντελή. Για τα θέματα ασφάλειας εννοείται δεν χωρεί οποιαδήποτε έκπτωση και πρέπει να μπει σε προτεραιότητα και να γίνει ξανά παρέλεγχος όλων των σχολείων στην Κύπρο αν τα γιαγιά είναι ασφαλείας. Και για το θέμα του bullying. Μπορεί το συγκεκριμένο περιστατικό να μην ήταν bullying. Αλλά πρόβλημα με τον bullying υπάρχει. Όταν έχουμε την έρευνα η οποία λέει ότι ένα στα τέσσερα παιδιά
ένα στα τέσσερα παιδιά δέχτηκε μπούλινγκ τα προηγούμενα χρόνια. Η έρευνα, αν κάνω λάθος, είναι του 23. Ναι. Στην Κύπρο, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά δέχτηκε μπούλινγκ. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με μπούλινγκ. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Οι πληροφορίες που έχουν έρθει συγκεκριμένων περιστατικών δεν ήταν μπούλινγκ. Αλλά θα διερευνηθεί μέσα. Πει, ναι, ναι. Υπάρχει η αστυνομία, πήγαινε η αστυνομία να μην κάνουν δηλώσεις. Αλλά υπάρχει πρόβλημα γενικό. Πρόβλημα με τον μπούλινγκ υπάρχει στην Κύπρο. Στην Αραδί που μπορεί στο συγκεκριμένο περιστατικό να μην ήταν μπούλινγκ. Αποδειχτεί ότι δεν ήταν μπούλινγκ, αλλά το πρόβλημα του μπούλινγκ. Πάντως για το συγκεκριμένο σχολείο ακούστηκαν περιστατικά τα οποία από ό,τι λέει η σχολική εφορία δεν ακούστηκαν ποτέ. Περιστατικά σε έναν οργανισμό με πάνω από 400 μαθητές. Οι πηγές λένε ότι υπήρχαν και αναφορές. Σε ένα σχολείο με πάνω από 400 μαθητές μπορεί να υπήρξαν. Δεν υπάρχει όμως γενικότερο πρόβλημα του μπούλινγκ στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά μεμονωμένα περιστατικά ίσως να υπήρξαν. Ναι. Όταν η έρευνα λέει ένα στα τέσσερα παιδιά στην Κύπρο δέχτηκε μπούλινγκ, ίσως να υπήρξε το συγκεκριμένο περιστατικό, ίσως να μην ήταν. Αλλά δεν είναι αυτή η σημασία του γεγονός αν υπήρξε μπούλινγκ ή δεν υπήρξε. Υπήρξε ένα γυαλί το οποίο δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Ναι. Έπρεπε να ήταν γυαλί ασφαλείας. Και το κυριότερο, επειδή έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, ευτυχώς ήταν το παιδί, σώθηκε και δεν είχαμε τα χειρότερα. Και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναληφθεί συγκεκριμένο περιστατικό. Και επαναλαμβάνουμε ότι πριν από κάποια χρόνια είχαμε περιστατικό στο οποίο παιδί έχασε τη ζωή του επειδή έπεσε σε πάτωμα το οποίο δεν ήταν κατάλληλο. Θυμάστε. Ναι. Α, στο σχολείο, ναι. Καταληκτικός έτσι σε 10 δευτερόλεπτα. Κύριε Άπητου, δεν είναι ζήτημα ούτε πολιτικής, ούτε εκμετάλλευσης ή αξιοποίησης πολιτικής. Κάλεσα. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι, ναι, απλώς να ξέρετε ότι εγώ σας κάλεσα. Απλά ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι ζήτημα πολιτικής, αλλά χρήζει της πιο ισχυρής πολιτικής βούλησης από τους αρμόδιους για να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα και να το δουν. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.